Αρνητικά στο σύνολό τους ήταν τα rapid test για τον κορονοϊό, τα οποία διενεργήθηκαν στο τέρμα Άβαντος από κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Οι υγειονομικοί του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρέθηκαν στον οικισμό και παρά το τσουχτερό κρύο έκαναν το καθήκον τους. Ευχαριστούμε το κλιμάκιο σε ΕΟΔΗ που έχει έρθει για άλλη μια φορά να μας προσφέρει τις υπηρεσίες τους. Να κάνουμε δωρεάν rapid test, ούτως ώστε να δούμε σε τι κατάσταση είναι η περιοχή, κατά πόσο υπάρχουν κρούσματα και να υπάρξουν οι ανάλογες δράσεις, ούτως ώστε να περιοριστεί η πανδημία και στην περιοχή μας. Είναι η πολλωστή φορά που διενεργούνται τεστ στη συγκεκριμένη γειτονιά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι κατοικοί θα πρέπει να γνωρίζουν αν υπάρχει κρούσμα ανάμεσά τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, σχολίασε ο Δαγλίγιας Σάρ. Τις πρώτες φορές υπήρχε μια διστακτικότητα από τον κόσμο, ένας φόβος, ο οποίος παρατηρείται παντού. Όμως πλέον αυτό έχει σταματήσει, διότι δυστυχώς τελευταίο καιρό είχαμε κάποια κρούσματα και υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, ανταποκρίνεται ο κόσμος. Τώρα αυτές τις μέρες είχαμε και την επιδείνωση του καιρού, η οποία δυσχεραίνει λίγο την όλη κατάσταση, αλλά υπάρχει ανταπόκριση. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να γίνουν τα τεστ και ευχόμαστε να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. Εξάλλου, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής είναι ότι υπάρχει άγνοια για τον ακριβή αριθμό των κατοίκων, ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου. Στον οικισμό Τέρμα Άβαντος, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν περίπου 70 στενοί δρόμοι, εκατοντάδες σπίτια και οι κάτοικοι είναι χιλιάδες. Τώρα το πώς είναι οι κάτοικοι είναι μια απάντηση την οποία εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μας την πει. Δεν υπάρχει καταμέτρηση των σπιτιών. Η τελευταία φορά που έγινε με τον κύριο Γερακόπουλο με την ονοματοδοσία, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα για ονοματοδοσία, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν περίπου 70-80 δρομάκια, να το πω έτσι. Είναι χιλιάδες οι κάτοικοι. Και όπως ξέρουμε, η έλλειψη υποδομών στην περιοχή είναι κάτι που κυριαρχεί. Και αυτή η έλλειψη υποδομών κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας. Όπως είναι οι καιρικές συνθήκες οι άσχημες, όπως είναι η πανδημία. Η ενημέρωση είναι δύσκολη σε αυτή την περιοχή που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για ίντερνετ.